Επιτέλους, επιτέλους ρε φίλε, θα μιλήσω για τον αγαπημένο μου σούπερ ήρωα. Για τον ήρωα που με μεγάλωσε στα γόνατά του. Ξέρω ότι είστε κι άλλοι εκεί έξω που κάνατε μικρή τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια και ξενερώνατε που δεν έβγαζε ιστό. Το έχεις κι εσύ? Ναι, το έχεις κι εσύ. Όχι, γιατί έχω μυαλό. Εμεί οι fans του Spider-Man είμαστε από του τυχερού αφού είδαμε από του πρώτου να έρχεται ο αγαπημένο μα σούπερ στη μεγάλη οθόνη και μάλιστα όχι σε μία αλλά σε 8 ολόκληρε ταινίε παρακαλώ. 7. Τι 7. 7 ταινίε έχουν βγει. 8. Μάλλον ξεχνά το Into the Spider-Verse. Τι είναι αυτό πάλι. Να, καλά. Συνεχίζουμε. Σήμερα όμω είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στο μεγάλο ερώτημα Ποιο είναι ο καλύτερο Spider-Man. Δύσκολο, αλλά θα το παλέψουμε. Έτοιμοι! Μάλιστα, ε, δεν τρώγεσέ με τίποτα! <Τι> Η δουλειά είναι δύσκολη σήμερα, παιδιά. Για αρχή, να πω για αυτούς που δεν το γνωρίζουν πως στη μεγάλη οθόνη των Spider-Man τον έχουν υποδεθεί τρει ηθοποιοί. Το Into the Spider-Verse αποφάσισα να μην το βάλω στη σημερινή σύγκριση αφού είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και το θεώρησα λίγο άδικο. Όμως το συστήνω ανεπιφύλακτα να πάτε να το δείτε, είναι μια τέλεια, μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή εκδοχή Spider-Man. Οι τρεις ηθοποιοί λοιπόν που έχουν υποδηθεί τον Spider-Man μέχρι τώρα είναι ο Tobey Maguire, ο Andrew Garfield και ο συνονόματός μου ο Tom Holland. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα συγκρίνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πράγματα που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο αράχνη αλλά και τις ταινίες και όποιο από του τρει κερδίσεις τι περισσότερες κατηγορίε από αυτέ που θα αναφέρω, θα το απονείμουμε το καλύτερο βραβείο. <Κι> Όχι, θα το απονείμουμε το βραβείο του καλύτερου Spider-Man. Φύγαμε. Νούμερο 1. Σχεδιασμός στολή. Για αρχή να πούμε πως ο Tom Holland είναι ο μοναδικός που βρήκε τη στολή του έτοιμη από τον αγαπημένο μα Tony Stark. Οπότε τον πηγαίνει λίγο πίσω γιατί οι άλλοι δύο έφτιαξαν, σχεδίασαν και δημιούργησαν τι στολέ του οι ίδιοι. Οι άλλε δύο στολέ λοιπόν του Τόμπι και του Άντρεου είναι σχεδόν ίδιε. Με τη μόνη διαφορά ότι στη δεύτερη περίπτωση η αράχνη που έχει στο στήθο η στολή του Άντρεου είναι λε και έχει μπει στο κρεβάτι του προκρούστη. Κατά τα άλλα είναι ολό ίδιε και είναι και πολύ κοντά με την original στολή που φοράει ο Σπάντερμα στα κόμιξ. Του Tom Holland από την άλλη στολέ ήταν λίγο διαφορετικέ. Προσπάθησαν να διαφοροποιηθούν από τι άλλε δύο, έβαλαν λίγο πιο σκούρο μπλε και ο σχεδιασμό ειδικότερα τη δεύτερη ήταν λίγο πιο future. Εδώ παιδιά ο βαθμός θα πάει στη στολή του Toby γιατί σαν την original δεν έχει. Νούμερο 2. Ιστός. Σε αυτή την κατηγορία έχουμε τρεις διαφορετικές εκδοχές. Στον spider του Toby ο ιστός είναι οργανικός αφού δημιουργείται από το ίδιο του το σώμα. Κάτι που τον κάνει να μην τελειώνει ποτέ. Στην περίπτωση του άντρου από την άλλη ο τρόπος που έχουν δημιουργηθεί όλα είναι πιο κοντά σε αυτόν τον κόμιξ δηλαδή ο ιστό αλλά και ο μηχανισμό που τον εκτοξεύει, φτιάχτηκαν από τον ίδιο τον Spider-Man. Ο Tom Holland, παιδιά, μπορεί να δημιούργησε το πρώτο σύστημα εκτόξευση αλλά και τον ιστό από μόνο του, όμω μετά από λίγου μήνε ήρθε ο Tony Stark και τα βελτίωσε όλα. Καλή ιδέα, δεν λέω του Τόμπι να είναι οργανική η δημιουργία του ιστού και να μην τελειώνει ποτέ, όμω εμένα οι ήρωε μου αρέσουν με τα ελαττώματά του, γι' αυτό αυτή η οργανική δημιουργία πάει λίγο στην άκρη. Επίση, ο Tom Holland κατέληξε τελικά με εκτοξευθύρες made by Tony Stark. Οπότε ο πόντο εδώ θα πάει στον Άντριου <Κι> Γκάρφιλντ. Νούμερο 3. Χιούμορ. Για να αραιώνουμε σιγά σιγά από την αρχή, να βγάλουμε εκτό τον Άντριου Γκάρφιλτ, αφού χιούμορ δεν υπάρχει πουθενά στην πρώτη ταινία τουλάχιστον. Ήταν πιο σκοτεινή, πιο σοβαρή, κάτι που μου άρεσε αρκετά μπορώ να πω. Και όταν αποφάσισαν στη δεύτερη να προσθέσουν χιούμορ, ήταν πια αργά. Άσε που δεν χρειαζόταν, τι να πω ρε παιδί μου, ακύρωσαν όλη την ωραία ιδέα της πρώτης ταινίας. Προχωράμε. Ο Spidey του Toby έχει έναν πιο νερντούλο θα λέγαμε και σε μικρές δόσεις. Οκ, okay, ήταν ωραίο, αλλά όχι αυτό του Spider-Man. Ο Tom Holland από την άλλη είναι ό,τι πιο κοντινό στον original χαρακτήρα αυτόν από τα comic. Είναι παιδικά ηρωνικός, πετάει συνεχώς εξυπνάδες εν ώρα μάχης, είναι πιο real, ρε παιδί μου, γι' αυτό και ο βαθμός σε αυτή την κατηγορία θα πάει σε εκείνο. Νούμερο 4. Peter Parker. Oh. Spider-Man δεν είναι μόνο ο άνθρωπος με τη στολή, αλλά και χωρίς αυτήν. Μη σας πω πιο πολύ χωρίς αυτήν. Ο σπάιντι του Tom Holland είναι αρκετά διαφορετικός από τους άλλους δύο και αυτό γιατί τοποθετείται στο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό παιδιά σημαίνει ότι είναι εξοικειωμένο με τα smartphones αντί για φωτογραφικές μηχανές, είναι έξυπνος αλλά όχι συνεπής στις σχολικές του υποχρεώσεις, και επίση είναι αθλητικό από τη φύση του. Αλλά μην ξεχνάμε και ότι κουβαλάει αρκετέ παιδικέ ανασφάλειε λόγω του μικρού τη ηλικία του. Επίση, σημαντικό να μην ξεχνάμε πω χωρί τη στολή δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα και ότι δεν έχει spider sense αλλά ένα Peter Tingle. Δεν ξέρω, δεν μα το εξήγησε και ποτέ καμία από τι δύο ταινίε. Οπότε, ο Τόπι Μαγκουάιρ από την άλλη είναι ένα σπάρκερ αδύναμο, ντροπαλό, πριν βέβαια τον δαγκώσει μεταλλαγμένη αράχνη. Αφού τον δαγκώσει, μετά μεταλλάσσεται σε κάτι εντελώ διαφορετικό. Είναι δυνατό, είναι γρήγορο. Έχει δύναμη. Είναι και πάλι ευφυή. Και να μην ξεχνάμε πω είτε φοράει τη στολή είτε δεν τη φοράει. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Επίση είναι και φωτογράφο. Official φωτογράφο του εαυτού του. Πήγε ή δεν πήγε τη selfie σε άλλο επίπεδο. Ο Andrew Garfield από την άλλη είναι πιο κοντά στον original χαρακτήρα είναι ευφυή, είναι αθλητικό, έχει αυτοπεποίθηση και το δάγκωμα τη αράχνη ήρθε μόνο να του προσθέσει ικανότητε. Σαν Θωμά, αν με ρωτούσατε, θα σα έλεγα πω το βαθμό θα τον έδινα στον Γκάρφιλντ. Όμω το δίκιο εδώ είναι να πάει στον Τόμπι, νομίζω, αφού είτε φοράει τη στολή είτε δεν τη φοράει, είναι ακριβώ ο ίδιο άνθρωπο. Νούμερο 5. Love Story. Εδώ με το καλημέρα θα βγάλουμε εκτό τον Τόμ Χόλαντ, αφού δεν έχει πουθενά love story, αφού στην αρχή γουστάρει μία, δεν κάθεται, μετά που στάρει άλλη, αλλά γενικά δεν έχει σχέση ούτε καθορίζει το χαρακτήρα της ταινία. Ο Τόμπι έχει ένα αξιοπρεπέστατο love story, έχει έναν έρωτα από μικρό παιδί, τον οποίο το, τον τρώει ο καλύτερο του φίλο. Πού σου, ντροπή τη κοινωνία. Δεν ξηγείτε έτσι, φίλοι, ρε. Γκόμενα φίλου δεν την κοιτάμε καν. Αυτό είναι νόμο. να μου κάθεις. Τελικά την κοπελιά την κερδίζει ο Τόμπι γιατί σαν τη χαλκιδική δεν έχει. Περνάει και πολλά σκαπανεβάσματα η σχέση τους. Γενικά ρε παιδί μου η τριλογία του Τόμπι το χτίζει πολύ ωραία το love story. Το love story στο The Amazing Spider-Man από την άλλη χτίζεται από την αρχή και καταλήγει να εκτιλήσεται στα χαρακόμματα. Το μόνο που πιστεύω πως χαλάει λίγο το πράγμα εδώ πέρα είναι αυτή η υπόσχεση που έδωσε ο Πίτερ στον πατέρα της Γκουέν πριν πεθάνει να μην την κάνει μέρος της ζωής του που μία ο Πίτερ την αθετεί και μία όχι. Ε, Κουράζει λίγο αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο βαθμό θα πάει στον Garfield γιατί αν έχει κάτι να υπερηφανεύεται το The Amazing Spider-Man, αυτό είναι το love story του. Νούμερο 6. Η κακή. Η αξία του ήρωα, παιδιά, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αξία του κακού που αντιμετωπίζει. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δούμε τι κακού κατεβάζει ο καθένα. Ο Τόπι Μαγκουάιρ κατεβάζει Green Goblin, Doctor Octopus, Venom και Sandman. Ο Άντριου Γκάρφιλτ από την άλλη κατεβάζει The Lizard, τον Green Goblin πάλι και τον Electro. Και ο Tom Holland κατεβάζει τον The Vulture και τον Mysterio. Νομίζω πως ο Michael Keaton παίζει έναν πάρα πολύ ωραίο κακό στο Homecoming, όμως παιδιά η κακή στο Spider-Man 1 και 2, στην πρώτη τριλογία δηλαδή, νομίζω πως είναι αξεπέραστη. Με τον William Dafoe στον ρόλο του Green Goblin και τον Άλφρετ Μολίνα στο ρόλο του Dr. Octopus, ο πύχης ανέβηκε με το καλημέρα πολύ ψηλά και δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη. Γι' αυτό λοιπόν ο βαθμός θα πάει στον Τόμπι. Νούμερο 7, Origin Story. Στο νούμερο 7 έχουμε κάτι το οποίο οι δημιουργοί του πρώτου Spider-Man αποφάσισαν να παρακάμψουν. Κάτι που δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ρε παιδιά πιστεύω πως δεν μπορείς να δεθείς το ίδιο με έναν χαρακτήρα που δεν ξέρεις από πού προέρχεται. Γι' αυτό Πάμε στους άλλους δύο. Τόμπι και Άντρεου έχουν σχεδόν τα ίδια όρη της ιστορίας με μια βασική διαφορά. Και αυτή είναι η εξέλιξη του χαρακτήρα. Ο Τόμπι ξεκινάει σαν ένα αδύναμο χωρίς αυτοπεποίθηση ηλικιόπεδο και μέχρι το τέλο των ταινιών έχει μεταμορφωθεί σε έναν άνδρα πολύ διαφορετικό που τον διαμόρφωσαν τα γεγονότα τη ταινία. Και ο Άντρεου αλλάζει σημαντικά στι ταινίε, δεν μπορώ να πω, όμω όχι όσο ο Τόμπι. Επίση, η δεύτερη ταινία του The Amazing Spider-Man ήρθε να ακυρώσει όλη την κεντρική ιδέα τη πρώτη ταινία. Άρα, ο βαθμό και εδώ πέρα θα πάει στον Τόμπι. Και ο μεγάλο νικητή, όπω όλοι θα καταλάβατε, είναι ο Τόμπι Μαγκουάερ, ο οποίο πήρε 4 πόντου. Ο Άντρεου Γκάρφιλ πήρε 2 και ο Τόμ Χόλαντ 1. Πάμε στα disclaimers όμως τώρα. Ο Tom Holland, παιδιά, είναι ένας εξαιρετικός Spider-Man. Είναι ό,τι πιο κοντινό στον original χαρακτήρα και όσον αφορά την ηλικία και όσον αφορά το humor, το look, ρε παιδί μου, το όλο look του είναι πιο κοντά στον original χαρακτήρα. Ένα origin story να του δίνατε, ρε παιδιά, και νομίζω πως δεν θα είχε ανταγωνιστεί. Α, και να μην εξαρτιόταν και τόσο πολύ από τον Stark. Αυτά. Επίση, η πρώτη ταινία του Andrew Garfield είναι η αγαπημένη μου ταινία Spider-Man. Είναι πιο σκοτεινή, μου αρέσει πολύ αυτή η σκοτεινή εκδοχή και του χαρακτήρα αλλά και όλου του κόσμου. Όμω, οι δημιουργοί τα γύρισαν όλα τούμπα στη δεύτερη και έβαλαν μόνοι του τα χεράκια του και έβγαλαν τα ματάκια του. Αυτά λοιπόν από εμένα. Από εσά, θέλω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε ποιο είναι ο δικό σα αγαπημένο Spider-Man, ποια είναι η δική σα αγαπημένη ταινία ή ποια ταινία δεν σα άρεσε καθόλου και εάν συμφωνείτε ή όχι με το αποτέλεσμα αυτού του βίντεο. Γενικά ρε παιδί μου να κάνουμε μια συζητησούλα όπως κάνουμε πάντα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολουθήσέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.